Αυτό που βλέπετε είναι ένα ρομπότ που μιμείται τις ιδιότητες των φυτών, μεταξύ αυτών και την αυτοκαλλιέργεια. Και όσα πρόκειται να δείτε δεν αποτελούν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Πριν από την κατασκευή των ρομπότ με ρίζες, οι ερευνητές έπρεπε να κατανοήσουν πώς συμπεριφέρονται οι πραγματικές ρίζες κάτω από την επιφάνεια της γης. Και αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο. Οι ρίζες των φυτών αναπτύσσονται σε ένα περίπλοκο περιβάλλον. Βρίσκονται βαθιά στο έδαφος και ασκούν μεγάλη πίεση για να μεγαλώσουν και να βγουν στην επιφάνεια. Τα ρομπότ μεγαλώνουν μόνο στις άκρες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που ονομάζεται όσμωση. Αποκτούν μάζα λαμβάνοντας νερό από το έδαφος και απορροφώντας μεταλλικά στοιχεία. Στη συνέχεια τροφοδοτούνται με άλλα υλικά και νεκρά κύτταρα. Ταυτόχρονα παράγουν ένα είδος βλένας που διευκολύνει την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους κάτω από την επιφάνεια της γης. Οι επιστήμονες που συμμετέχουν σε αυτό το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ανέπτυξαν έναν μηχανισμό που επιτρέπει στο ρομπότ να σκάψει βαθιά μέσα στο έδαφος. Για να γίνει αυτό, το ρομπότ δημιουργεί την δική του μάζα από τεχνητό υλικό. Μεγαλώνουν στη φύση με την προσθήκη υλικού. Έτσι προσπαθήσαμε να μιμηθούμε αυτό που ονομάζουμε σύστημα ανάπτυξης. Εμείς τροφοδοτούμε το ρομπότ με τεχνητά νήματα και το ρομπότ είναι σε θέση να χτίσει τη δική του δομή και να διεισδύσει στο έδαφος. Έτσι το ρομπότ είναι σε θέση να δημιουργήσει το δικό του σώμα, μπορεί να μεγαλώσει και να διαπεράσει το έδαφος. Τα ρομπότ αντιδρούν όπως ακριβώς κάνουν και οι ρίζες των φυτών. Γέρνουν και αποφεύγουν εμπόδια και βαρέα μέταλλα, ενώ ψάχνουν για θρεπτικά συστατικά και νερό. Μιμούμαστε αυτές τις δύο πολύ χαρακτηριστικές κάμψεις με δύο τρόπους. Πρώτον χρησιμοποιούμε ηλεκτροβιολογικά υγρά. Τα υγρά γίνονται περισσότερο ή λιγότερο εξώδη ανάλογα με το ηλεκτρικό φορτίο. Δεύτερον, εμείς κάνουμε το ρομπότ να λυγίσει βάζοντας λιγότερο ή περισσότερο τεχνητό υλικό στις πλευρές του. Για να δουν και να αισθανθούν όσα συμβαίνουν υπόγεια, τα ρομπότ είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες που έχουν κατασκευαστεί από μαλακό αλλά ανθεκτικό υλικό. Αυτοί οι αισθητήρες έχουν σχεδιαστεί για να αποκωδικοποιούν και να διαβάζουν πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον. Αναγνωρίζουν τα εξωτερικά αντικείμενα και την ταυτότητα εκείνου που τους αγγίζει. Επίσης, είναι σε θέση να καταλάβουν πόση πίεση ασκείται και ποιες δυνάμεις εφαρμόζονται στο πεδίο. Αυτά τα ρομπότ μπορούν να βοηθήσουν στην εξερεύνηση χώρων ή στον εντοπισμό μετάλλων, πετρελαίου ή και ναρκών. Όμως οι επιστήμονες έχουν πιο φιλόδοξα σχέδια. Πιστεύουν πως στο μέλλον αυτοκαλλιεργούμενα ευέλικτα ρομποτικά εργαλεία θα χρησιμοποιούνται σε χειρουργικές επεμβάσεις στον εγκέφαλο. Η μεγάλη πρόκληση είναι να δημιουργήσουμε ένα αυτοαναπτυσσόμενο μικρό χειρουργικό εργαλείο. Το πρόβλημα είναι ότι τα μικρά, ευέλικτα χειρουργικά εργαλεία είναι λιγότερο αποτελεσματικά και διεισδυτικά. Απλά δεν μπορούν να εκτελέσουν κάποιες χειρουργικές πράξεις. Έτσι, στο μέλλον πρέπει να βρούμε ένα όργανο ευέλικτο και πιο άκαμπτο για να προχωρήσουμε σε δύσκολες επεμβάσεις. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα του προγράμματος, οι ερευνητές υποστηρίζουν πως σε λίγα χρόνια τα ρομπότ θα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.